Ο συνάδελφός μου και βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Παιδείας της Βουλής, ο Παύλος Μιλωνάς. Πάμε πρώτα στην αστυνομία, στο αρχηγείο. Κύριε Χρήστο Ανδρέου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Μητροβουλευτή. Λοιπόν, λέγαμε, επειδή σε λίγο θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι, η κάθοδος και πολλών επισήμων εκεί κοντά στην εκκλησία, γύρω από την εκκλησία, στην Αρχιεπισκοπή. Υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας. Φαντάζομαι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά της αστυνομίας. Σίγουρα. Τα μέτρα έχουν ξεκινήσει από την πρώτη μέρα. Σήμερα όμως εντατικοποιούνται. Υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός μελών της αστυνομίας στο σημερινό καθήκον και μετά από την αλλαγή επιχείρησης. Ήδη λειτουργεί κέντρο χειρισμού κρίσεως στην αστυνομική διεύθυνση Λευκοσίας με ανώτερο αξιωματικό, ο οποίος συντονίζει την όλη επιχείρηση. Να αναφέρουμε ότι η αστυνομία, όσον αφορά μέτρα τροχέας, βρίσκεται περιμετρικά σε όλους τους δρόμους περιμετρικά της Αρχιεπισκοπής. Να αναφέρουμε ότι ο δρόμος μπροστά από την Αρχιεπισκοπή, η οδός Αταμάντιου Κοραή, η οποία σε λίγη ώρα θα αποκοπεί ώστε να υπάρχει μια ελεγχόμενη διάβαση και να περνάει ο κόσμος ο οποίος θα πρέπει να περνάει από το συγκεκριμένο δρόμο. Ο δρόμος θα κλείσει από το σημείο που βρίσκεται το Μνημείο της Ελευθερίας μέχρι και το δρόμο που φτάνει, το σημείο που φτάνει στο χώρο στάθμευσης του Δεμένους Ομεριέ. Από εκείνη την πλευρά ο δρόμος θα είναι εξ ολοκλήρου κλειστός, ενώ από την πλευρά του μνημείου θα υπάρχει, όπως έχω πει, ελεγχόμενη πρόσβαση. Να αναφέρουμε ότι, όπως έχει δημοσιοποιήσει και ο Δήμος Λευκοσίας, υπάρχουν χώροι στάθμευσης οι οποίοι θα είναι ανοιχτοί προς τον κόσμο δωρεάν, ώστε να σταθμεύει τα οχήματα του. Εμείς καλούμε τον κόσμο να προσεύχει έγκαιρα αυτούς που θα παρευρεθούν στην κυρία και να προσεγγίσουν την Αρχιεπισκοπή πεζή, ώστε να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, οι δρόμοι εκεί είναι στενοί και ενδεχομένως. Είναι και περιοχή τέτοια, έχετε δίκιο. Είναι στενοί δρόμοι. Ακριβώς. Άρα θα υπάρξει ταλαιπωρία αν δεν συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις της αστυνομίας και της τροχέας. Ακριβώς. Και με αυτές τις ρυθμίσεις ελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, ώστε να υπάρχει μια πρόσκοπτη κάθοδος στην διακίνηση των οχημάτων των επισήμων επίσης προσώπων, τα οποία θα παρευρεθούν στην κυρία. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας, σίγουρα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα ασφάλειας, τόσο στην Αρχιεπισκοπή περιμετρικά για την ασφάλεια και του κόσμου αλλά και των επισήμων. Μέτρα ασφάλειας επίσης θα υπάρχουν αυξημένα όσον αφορά επίσημα πρόσωπα, τα οποία αναμένεται να φυχθούν από το εξωτερικό για να παρευρεθούν στην κυρία. Αυτά προς το παρόν, κύριε Δημητρόπουλε. Αν υπάρξουν οποιασδήποτε άλλες θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα υπάρχουν και αναστήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου, για τη σημερινή κουβέντα μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα ρεπορτάζ να δούμε. Ένα ρεπορτάζ